Γεια χαρά. Μπουκωμένος ο Γεωργίου σήμερα, όχι από φαγητό, από καταρροή. Κουφόβρας κάνει έξω, τι να κάνουμε. Λοιπόν, και είδα στην Ομόνια τον Ζουνίδη με ένα κοντάρι με λαχεία και έλεγε «Έχω μια τετράδα στο τέσσερο, θα την πάρει κανείς». Πού να πάει ρε Μάρινα αυτή η ιστορία. Από τέσσερα σε τέσσερα πάμε. Δηλαδή τι. Κάποτε, με τη Λαμία ειδικά και με ομάδες σε στυλ Λαμίας, μόνο οι φανέλες του Παναθηναϊκού κατέβαλαν στο γήπεδο και κέρδισαν το μάτς. Και ο αντίπαλος πανικό. Τον έβγαινε πανικός, έτρεμε και παραδεινόταν. Τώρα θα μου πείτε, απλή ότι οι παίχτες να πάνε να παίξουν μέσα στα χιόνια. Εκεί λοιπόν δεν καταλάβω. Οι άλλοι που παίζανε. Δεν παίζανε στα χιόνια. Ή μήπως η παίχτη Λαμίας ήταν τίποτα Σκανδιναβή συνηθισμένη από αυτό το συνηθισμένο τοπίο. Εγώ επαναλαμβάνω, για αυτές τις τεσσάρες δεν φταίει ούτε η αφραγγεία, ούτε η μη πληρωμή, ούτε η γκρίνια. Φταίει ο Ζουνίδης. Δεν γίνεται μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε επαναλαμβανόμενες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Με έχει καταπλήξει ο Φιντάνης με τη Λάρισα. Άχαστος, δεν κάνει. Κερδίζει ισοπαλία, κερδίζει ισοπαλία. 3-0 σε Ξάνθη. Και βγήκε μετά το μάτς και είπε, σωστά, ότι ας μου γοηδεύει ο κόσμος, εγώ αυτό το παιχνίδι θα παίζω, ξέρω ποιους παίκτες έχω, θα παίζω πίσω και θα κρίνω στην κόντρα. Και να φανταστείτε ο Φιντάνης θεωρείται νούμερο. Δεν κάνω πλάκα. Στην πιάτσα των προπονητών ο Φιντάνης θεωρείται νούμερο. Και όμως θα πάει μια χαρά. Δύσκολο πανιόνιος και δυστονόφι. Πάρα πολύ δύσκολα. Και προς τιμή του Γρηγορίου που βγήκε και είπε ότι δεν παίξαμε μπάλα και κερδίσαμε όμως 2-0. Ο Όφι ήταν καλύτερος. Τα λέμε όλα έτσι. Ο Όφι ήταν πολύ καλύτερος από τον Πανιόνιο. Έβαλε 2 γκολ ο Πανιόνιος σε ένα λεπτό, 78-79 και ξέβλε την μπουγάδα. Τώρα, αφού σκόρανε και ο Μπακασέτας προχθές με την ΑΕΚ στο κύπελο, πού να ξαναβγεί από την ομάδα. Πού να ξαναβγεί γκολ ο Μπακασέτας. Θα μου πείτε ότι στο παιχνίδι αυτό ότι πήγαινε μέσα ή μάλλον ότι πήγαινε προς το τέρμα έγραφε γκολ. Εντάξει. Αλλά τώρα βγάλε γκολ και ο Μπακασέτας. Τελείωσε η ιστορία. Και ο Ολυμπιακός κέρδισε στον Πλανανιά. Χωρίς πάλι να ικανοποιήσει. Πάλι δεν άδεισε ο Ολυμπιακός. Το θέμα όμως είναι άλλο. Ότι στο τελευταίο 15 λεπτό, 20 λεπτά θυμάμαι καλά, ο Λεμονής το γύρισε όπως ακριβώς του είχα πει πριν μερικές μέρες. Τρεις στόπερ, τέσσερις μπροστά τους, άλλοι δύο πιο μπροστά και μπήκε ο σεντερφόρο. Και βγήκαν όλα στα τσάρις και του λέγανε «Τι έγινε κύριε Τάκη, όπως είπε ο Γεωργίου, έτσι έπαιξες». Σωστός ο Τάκης. Αλλά θα πρέπει να μάθει αυτό το 3-4-2-1, που κάποιοι το ονομάζουν 3-5-2, μαλακία είναι, 3-4-2-1, πρέπει να μάθει να το παίζει καλύτερα. Θέλει εξάσκηση, θέλει προπόνηση κάθε μέρα στον έτη. Αύριο έχουμε το κλασικό, έτσι το λέμε, κλασικό. Με αυτές οι λέξεις δεν μου αρέσουν. Είναι τετριμένες πολύ αυτές οι εκφράσεις. Έχουμε Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Θα το δούμε, φυσικά. Η Ρεάλ δεν φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά θα μου πείτε πως είναι και η Μπαρτσελόνα που αμυντικά μπάζει. Εγώ τη Ρεάλ την περιμένω καλύτερη μετά τις διακοπές. Από Φλεβάρι και μετά. Όταν ξαναξεκινήσει το Champions League, πιστεύω ότι θα δούμε μια Ρεάλ μεταμορφωμένη. Όπως κάνει πάντα. Καλές γιορτές. Τα λέμε σύντομα. Γεια χαρά.